Εσείς λοιπόν μου είπατε λίγο πριν το ότι δεν βλέπετε να αντέχει η Ουκρανία, πώς να αντέξει. Δεν υπάρχει ένα μέτωπο. Όμως κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν το ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει είναι ένα οικονομικό πλήγμα στον Πούτιν. Ο Πούτιν είναι αναγκασμένος να κάνει οδομαχίες πια και αυτά τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι δύσκολα πράγματα οι οδομαχίες. Εάν και εφόσον ο κύριος Πούτιν είχε βάλει μπροστά το οικονομικό, δεν θα ξεκίναγε όλη αυτή την ιστορία. Σωστό είναι και αυτό. Ναι, αλλά υπολόγιζε σε δύο μέρες να έχει τελειώσει και αύριο ξημερώνει Πέμπτη. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα μεγέθους Γαλλίας. Μπορείς να δεις το ποτήρι μισοάδιο και μισογεμάτο. Δηλαδή έχουν φτάσει στο Κίεβο την πρώτη μέρα και είναι μέγεθος Γαλλίας. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω το τι συζητάμε, αλλά θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό το οποίο θα συμβεί είναι θα εξαφανιστεί η Ουκρανία από το χάρτη ως χώρα. Αυτό δεν είναι μόνο της Ρωσίας, κύριε Μάνεση. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς μέχρι τώρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο συνέβη. Σαφέστατα είναι ένα δράμα. Αλλά για να είμαστε χρήσιμοι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κύριος Πούτιν χρησιμοποιεί τα όπλα που του έδωσε η Δύση όταν έκανε τα ίδια πράγματα στο Πεσοπέδιο και στην Ιουγκοσλαβία. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται από τη μία γενοκτονία και από την άλλη να μην γίνεται. Λοιπόν, όχι, σε αυτό έχετε δίκιο και το είπαμε και σήμερα. Το ότι στο Κόσοβο η κυρία Αλμπράιτ μιλούσε για γενοκτονία. Ακριβώς. Και διαψεύστηκε. Γι' αυτό σας το λέω. Και διαψεύστηκε. Το λέω. Τα ίδια χρησιμοποιεί ο Πούτιν. Είναι μεγάλες δυνάμεις αυτές. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε με όποιον βομβαρδίζεται, κύριε φίλη. Είτε από τον ΝΑΤΟ, είτε από τους Ρώσους. Συμφωνώ. Απλά λέω εγώ τώρα ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία είναι. Θεωρώ ότι ο κύριος Πούτιν θα πετύχει αργά ή γρήγορα τον αντικειμενικό του σκοπό. Ο αντικειμενικός του σκοπός είναι να δημιουργήσει ένα περίκλειστο κράτος, γιατί το είπα από την πρώτη μέρα. Επί της ουσίας ένα περίκλειστο κράτος το οποίο θα είναι αφοπλισμένο και θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Ναι, αλλά από εδώ και πέρα ο Πούτιν μετατρέπεται σε πρώτη κυρίαρχη απειλή για τη Δύση. Έχει απειλήσει ευθέως και Φιλανδία και Σουηδία και όχι μόνο. Μα αυτό. Ξαναγυρίζουμε αυτό χρόνια πίσω. Και με ευθύνη της Δύσης. Ακριβώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας ψυχρός. Θα δημιουργηθεί στο πτώμα της Ουκρανίας ένας ψυχρός πόλεμος. Αυτό συμβαίνει. Ένα άλλο σύμφωνο Βαρσοβίας και γεωστρατηγικά ένα νέο κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Ακριβώς. Ξέρετε ποιοι νικάνε σε όλη αυτή τη φάση, οι Αμερικανοί. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι Αμερικανοί πρώτον αποδεικνύουν ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι εγκεφαλικά νεκρό. Άρα λοιπόν, επαναέρχεται το ΝΑΤΟ, America is back, σας υπενθυμίζω ότι είχε πει ο κύριος Biden. Yeah. Και το δεύτερο που συμβαίνει, κύριε Μάνεση, το οποίο είναι, νομίζω ότι είναι το βασικότερο σε όλο αυτό το ζήτη, πέραν του ανθρωπιστικού, έτσι, είναι ότι τελειώνουν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι την γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Η οποία έπραξε ένα ολέθριο σφάλμα να εξαρτηθεί ακριβώς ενεργειακά σε τεράστιο ακριβώς ποσοστό από τον Πούτιν. Εδώ, λοιπόν, και τώρα το πληρώνει. Εδώ λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ ότι είμαι χρήσιμος για να κάνω τη στρατηγική ανάλυση. Σωστό είναι αυτό. Όχι τα υπόλοιπα. Τα κάνετε το καλό σας ρεπορτάζ. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όσες φορές η Γερμανία ήταν ενοποιημένη και κοίταζε προς Ανατολάς, ήθελε να είναι πρωταγωνίστρια, κοίταζε προς Ανατολάς, είτε με τον Τράχνα Χόστεν που πήγαινε στρατιωτικός, είτε με τον Ρίμπετροπ Μολότοφ. Όπου συμμάχησε με τον Στάλιν για να μοιράσουν την Ευρώπη. Συμμάχησε με τους Ρώσους λοιπόν. Και ξεκινήσαν και μοίρασαν την Πολωνία σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, επειδή ο ενεργειακός ομφάλιος λόρος Ρωσίας, Γερμανίας, κινδύνευε να οδηγήσει την Ευρώπη και τους Αγγλοσάξονες προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ο κύριος Πούτιν θα πάρει αυτό που θέλει ή θεωρεί ότι του αναλογεί από το κουφάρι αυτής της άμυρης χώρας. Και η Δύση. Και οι Αγγλοσάξονες, ή όχι, οι Αγγλοσάξονες σωστό. Θα βάλουν στο μαντρί. Για τη Δύση, θα βάλουν και την Αμερική, στο μαντρί τη Δύση και τη Γερμανία. Καταλάβατε. Το πρόβλημα βέβαια είναι σε αυτό, γιατί είναι μια, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα αυτή, σε αυτή τη φάση που συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει μακροσκοπικά. Γι' αυτό έλεγα από πριν τον Απρίλιο και μιλάγαμε ότι θα γίνει η κρίση στην Ουκρανία. Τα λέγαμε εδώ. Ναι, μαζί ναι. Και τα συνδυάμε με την Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι το κακό της υπόθεσης, πέραν του ανθρωπιστικού μιλάω, έτσι, πέραν αυτής του δράματος που βλέπουμε, λέω γενικά τώρα, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ. Το κακό σε αυτό είναι ότι αν κρατήσει πάρα πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, τεράστιος κίνδυνος, να ξεφύγουν τα πράγματα. Δηλαδή να αρχίσουν οι δυτικοί, όπως λέτε, να στέλνουν εφόδια εκεί που θα έχει σταθεροποιηθεί κάποιος θύλακας ουκρανικός.
να γίνουν προβοκάτσιες, να ανοίξει μέτωπο σε άλλο μέρος, είτε της Ευρώπης είτε σε άλλο μέρος του πλανήτη, γιατί το σύστημα είναι ενοποιημένο. Δηλαδή, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι έτοιμη από πέρσι. Η Φιλανδία, τα είπαν οι Ρώσοι εχθές. Η Υπερνιστερία είναι δίπλα στην Οδυσσό, το οποίο πλέον, αυτό θα λυθεί de facto πλέον, όπως καταλαβαίνετε. Θα ενοποιηθεί η Ρωσία μέσω Ουκρανίας και με την Υπερνιστερία. Δηλαδή, κόβεται κομμάτι και από τη Μολδαβία επί της ουσίας. Και επίσης υπάρχει η Μέση Ανατολή, όπου γίνεται κακός χαμός στη Συρία αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε ότι είναι το Ιράν. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι αυτό που είχαμε πει πιο παλιά. Αλλάζει το παγκόσμιο γεωπολιτικό σύστημα για να φτιαχτεί μια νέα ισορροπία για το υπόλοιπο του αιώνα. Το κακό είναι, μην έχουμε, πριν φτάσουμε στη Γιάλτα ή στο νέο συνέδριο της Βιέννης, μην έχουμε τα προηγούμενα της Γιάλτας. Α, ναι, παγκόσμιο πόλεμο. Ή τον Ναπολεόντιο πόλεμο, έτσι. Η αίσθηση η δική μου είναι ότι ο Τούρκος, κατά την προσφυλή του τακτική, επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Υπάρχει, όταν πατάς σε δύο βάρκες, υπάρχει και ο φόβος να κάνεις κανένα σπαγκάτ και να πάρεις καμιά θλάση στα πόδια. Το ένα. Για γέλια είναι. Εύχομαι να μην είναι και για κλάματα. Γιατί λέω για τους τηλεθεατές, από τη μια λέει εμείς είμαστε με τη Δύση και λέει εμείς είχαμε καταλάβει και τη μισή Ευρώπη, αλλά αφού την καταλάβαμε είμαστε Ευρωπαίοι. Και από την άλλη δεν έχει αποφασίσει αν γίνεται πόλεμος, μην τσακωθεί και με τον Πούτιν. Πού βλέπετε να πηγαίνει αυτή η παροδία? Ναι, αυτό με την Ευρώπη θα πρέπει να αξιολογηθεί. Να του δώσουμε, να του στείλουμε λουλούδια, άμα θεωρεί ότι είναι μεγάθυμος και δεν θα την καταλάβει λοιπόν ξανά την Ευρώπη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μα έγινε Ευρωπαίος λοιπόν, ο εξανατολών Τούρκος, διότι κατέλαβε, έφτασε μέχρι τη Βιέννη, ας πούμε, και έγινε Ευρωπαίος. Εντάξει. Τι να πεις. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα, θεωρώ ότι αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω. Με βάση βέβαια τα δεδομένα, έτσι δεν είναι αυθαίρετη κατά την άποψή μου. Η Τουρκία τελικά θα πάει προς την Δύση, θα κινηθεί. Είτε με τον κύριο Ερντογάν, είτε χωρίς τον κύριο Ερντογάν. Χωρίς τον κύριο Ερντογάν είναι πολύ πιο πιθανό. Ναι, αυτό λέω. Και εγώ αυτό νομίζω, χωρίς τον κύριο Ερντογάν. Δηλαδή το πολύ που λέει να πάει σε κάποια ντάτσα ο κύριος Ερντογάν, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αλλά σε τελική ανάλυση, επειδή θα τεθεί ζήτημα στενών, τα είχαμε πει, τα θυμάστε και οι φίλοι που είμαστε μαζί στο πάντερ και πριν το καλοκαίρι τα λέγαμε για τα στενά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν θα εκτραχυνθεί η κατάσταση κατά την άποψή μου, όχι απαραίτητα στην Ουκρανία, αλλά στην ευρύτερη, μέσα σε αυτό το ψυχρό θερμοπολεμικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, θα τεθούν αργά ή γρήγορα θέμα επιτακτικός των στενών. Εκεί λοιπόν, οι Τούρκοι, και εδώ επικαλούμε και την καλή σας ιστορική μνήμη, όπως το 1940 είχαν κάνει, για να μπουν στον πόλεμο ή να κλείσουν. Δεν υπάρχει θέμα να κλείσουν τα στενά για τους Ρώσους. Το ζήτημα είναι να ανοίξουν τα στενά για τους Δυτικούς. Γιατί οι Ρώσοι, ό,τι και να κάνουν, μπορούν να μεταφέρουν δυνάμεις. Είναι παράκτιο κράτος της Μαύρης Θάλασσας. Και επίσης μπορούν να επικαλεστούν ότι μπορούν να τα μεταφέρουν από τη μία βάση στην άλλη, στις βάσεις τους, να γίνανε τα πλοία και να κινούνται. Το πρόβλημα των Ρώσων είναι μήπως η Τουρκία επιτρέψει παραπάνω πλοία από ό,τι προβλέπει η συνθήκη του Μοντρέ από χώρες εκτός της Μαύρης Θάλασσας. Με άλλα λόγια, να επιτρέψει στον δυτικό στόλο να μπει στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι δηλαδή το ζήτημα. Εν ολίγης, ας πούμε, ενώ υπάρχει αυτή η ένταση σε εξέλιξη, ο έκτος στόλος μαζί με τον έβδομο στόλο και διάφορα Charles de Gaulle να πάνε μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, διότι υπάρχει και μια προσφυγική κρίση και θέλουν να σώσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα στείλουν αεροπλανοφόρο, δεν νομίζω ότι τόσο χαζοί οι Αμερικανοί, αλλά μπορεί να στείλουν τα μικρά τους τα ελικοπτεροφόρα που έχουν πεζοναύτες. Αρκεί σημειολογικά και μία μοίρα. Γιατί αν κάνεις απόβαση, χρειάζεσαι πεζοναύτες, χρειάζεσαι ανθρώπους. Αν συμβεί αυτό το οποίο λέτε, το οποίο είναι πολύ πιθανόν και ίσως είναι και προφητικό, αντιλαμβάνεστε τι δυνάμεις θα πρέπει να απασχολήσει η Ρωσία στο κομμάτι από Οδυσσό και δεξιά, ας πούμε. Κοιτάξτε, οι Ρώσοι έχουν στείλει πυράβλους Κινζάλ με MiG-31 στη Συρία. Αυτά δεν είναι για να κυνηγάνε τον ΤΑΕΣ. Αυτά είναι για να ελέγξουν την Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση που γίνει κάτι. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τουρκία, για να θα πει στους Δυτικούς, για να βάλω το κεφάλι μου στον Τορβά, πρέπει να πάρω κάτι, μπαχτσίσι. Το μπαχτσίσι δεν θα είναι να πάρει τη Eurovision, κύριε Μάνεση και αγαπητοί φίλοι. Και εύχομαι όχι το τελικό του Champions League. Αυτό θα ζητήσει. Και το 1940 αυτό ζητήσανε για να μπουν στον πόλεμο. Αυτό ζητήσανε. Το ερώτημα προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν το θέτω θα υπό την έννοια. Θα μπλέξουμε, κύριε φίλε, ότι, αν γίνει αυτό. Ότι είμαστε μυρολάτρες και θα κάτσουμε να ζητάμε από τους Αμερικανούς, τους Άγγλους και τους Πορτογάλους, εάν θα τους δώσουν νησιά εμείς τους Τούρκους. Προφανώς. Απλά λέω τι θα κάνουν
Τι θα ζητήσουν καλά, οι Τούρκοι. Το έχουν εκδηλώσει. Το έχουν εκδηλώσει ήδη. Δεν υπάρχει συνθήκη για τα 12 άνισα. Καλώς λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε ότι τα κόλληβα και την κηδεία, γιατί πάνε να κάνουν κηδεία με ξανακόλληβα. Οι Τούρκοι θα είναι δικά τους. Και η κηδεία και τα κόλληβα, εάν πάνε να κάνουν τέτοια δουλειά. Λοιπόν, καλά κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και έβγαλε μια ανακοίνωση τώρα ο κύριος Δένδιας προχθές, ότι να αφήσουν αυτά, γιατί όντως το σκέφτονται και δεν είναι τυχαίο ότι και οι Αμερικανοί λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ ότι δεν τίθενται τέτοια θέματα αμφισβήτησης νήσων κτλ. Γιατί ξέρουν τι θα ζητήσουν. Εντάξει, αλλά οι Αμερικανοί όμως, επειδή μιλάμε απλά που κοίταξαν και την τσέπη τους, τον αγωγό το λεγόμενο τον ευρωπαϊκό, τον αγωγό που θα ήταν μια αναλλακτική για προμήθεια της Ευρώπης, το δικό μας. Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος κτλ. Είπαν το ότι αυτό, ξέρετε, είναι εστία κινδύνων. Κινδύνων. Και τότε λέγαμε, ο Φίλης ήξερε την απάντηση. Λέγαμε, μα γιατί το έκανε, δώρο στον Τούρκο είναι? Όχι, αφού έχει το υγροποιημένο αέριο. Αφού έχει το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν αλλά είναι όμως θέλω να πω, κοιτάει και ο καθένας το συμφέρον του. Βέβαια, πάλι καλά που δεν έχουμε κανένα Τραμπ. Πάλι καλά. Αυτό λέω, ότι κοιτάει ο καθένας το συμφέρον του και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ότι. Γιατί θα εκτραχυνθούν, αγαπητοί φίλοι, οι καταστάσεις. Μπορεί να μην εκτραχυνθούν περαιτέρω στην Ουκρανία άμεσα. Σίγουρα θα υπάρξει στρατιωτικοποίηση της Ανατολικής Ευρώπης πλέον, ακόμα και αν σταματήσει αυτό. Και σίγουρα θα ανοίξουν. Έχουμε νέους χάρτες. Νέοι χάρτες γίνονται αυτή τη στιγμή. Και θα ανοίξουν και άλλα μέτωπα. Αργά ή γρήγορα θα τεθεί θέμα στενών, γιατί θα γίνονται μονίμως επεισόδια, όπως καταλαβαίνετε πλέον, στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι και άλλα κράτη εκεί. Έτσι, έτσι. Άρα θέλουμε πολύ, πολύ προσοχή, περίσκεψη. Λέμε ό,τι λέμε. Είμαστε με τις ευρωατλαντικές δομές, αλλά και με τους Ρώσους δεν πρέπει να τους κάνουμε εχθρούς. Θέλει ισορροπία αυτό. Ξέρετε, θέλει ισορροπία. Μα, να πούμε κάτι το οποίο μπορεί να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ενέργειας έχει να κάνει με αγωγό που περνάει μέσα από την Τουρκία. Φανταστείτε μια αντιπαράθεση. Έτσι, φανταστείτε μια αντιπαράθεση και να παίρνεις ένα ενεργειακό κομμάτι να το παίρνεις από τον αντίπαλο στην αντιπαράθεση. Θα σας πω το άλλο. Εάν πέσει Μαριούπολη, η Ρωσία θα έχει 150.000 Έλληνες στην επικράτειά της ή στο Νοβαρούσια, όπως το λένε. Ναι. Τι θα κάνουμε με αυτούς αν μας θεωρούν εχθρούς? Και να σας πω και ακόμα το πιο. Εγώ επικαλούμε τη λογική οποιοδήποτε με ακούει. Εάν γίνει ιστορία με την Τουρκία, ποιος θα εξισορροπήσει την επίθεση της Τουρκίας, πιστεύετε, οι Αμερικανοί? Όχι, όχι. Οι Αμερικανοί θα μας αφήσουν να φάμε τα μουστάκια μας για να φτιαχτεί μια νέα ισορροπία, να μην τους πρίζουμε άλλο. Αυτοί που δεν τους συμφέρει να αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο, Ρωσία, είναι οι Ρώσοι. Γιατί οι Ρώσοι δεν θέλουν οι Τούρκοι να ελέγχουν και τη Μεσόγειο με τη Μαφή Βατάν και τη μισή Μαύρη Θάλασσα. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή. Δεν μιλάω ούτε ως Ευρωπαίος, ούτε ως Προαμερικανός, ούτε ως Προρώσος. Μιλάω ως ένας Έλληνας, ο οποίος θα πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα από αυτό που γίνεται. Και η επόμενη μέρα έχει Τουρκία για την Ελλάδα. Δεν έχει SWIFT. Όλο αυτό θα πάμε όλοι μαζί στη Δύση με το πρόβλημα. Αλλά η Ελλάδα έχει ειδικά συμφέροντα σε ειδική περιοχή. Όπως έχουν και οι Ούγγροι, όπως έχουν και οι Κροάτες, όπως έχουν και οι Γερμανοί που κάνουν μισές δουλειές με το SWIFT. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτό προσπαθώ να πω. Θέλουμε προσοχή, γιατί όταν θα γίνει με την Τουρκία, τότε, αγαπητοί φίλοι, θα λέμε πού είναι ο Πούτιν. Καταλάβατε. Οπότε θέλει προσοχή το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Προσεκτικές κινήσεις. Πολύ προσοχή. Και όχι να παρασυρώμαστε κινήσεις. Το θηλυκό. Πολύ, ακριβώς. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει. Δεν έπρεπε να λειτουργήσουν έτσι οι Ρώσοι σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Απαράδεκτο. Και μπορεί να γίνει ακόμα πιο απαράδεκτη η κατάσταση, εάν και εφόσον χρησιμοποιήσουν θερμοβαρικά όπλα, τα οποία τα έχουν φέρει έξω από το Κίεβο, για να τελειώσουν γρήγορα την υπόθεση. Αλλά αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι το άλλο. Και δεν θα μιλήσω ως Γιώργος Φίλης, θα υπενθυμίσω τα λόγια του George Kennan. Ο George Kennan, κύριε Μάνεσή μου και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με αυτό που έγραψε το μακρύ τηλεγράφημα το 1946-47 έφτιαξε τον ψυχρό πόλεμο. Όταν επεκτάθηκε το ΝΑΤΟ στην Ανατολή, λίγο πριν πεθάνει ο Kennan, γιατί πέθανε στα βαθιά γεράματά του, είπε ότι είναι το πιο ολέθριο λάθος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί θα ξυπνήσει την αρκούδα. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ. Θα πάει οποιοδήποτε να δει τον αρχιερέα του ψυχρού πολέμου. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή. Εμείς κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε από τους Ρώσους ούτε από τους Αμερικανούς. Κινδυνεύουμε από τους Τούρκους.
Και πρέπει να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας, γιατί την κρίσιμη στιγμή να μην είμαστε μόνοι μας. Καλημέρα, κύριε φίλη. Εμείς θα κάνουμε το χρέος μας. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για την πατρίδα και η πατρίδα δεν λέει να κάνουμε εχθρούς τον έναν ή τον άλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.